Εντάξει, τελείωσε. Βάζελε. Μπράβο ρε παιχτάρα. Μπράβο. Ούτε ο Ρατόπουλος το θυμήθηκε. Πάρτο. Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν μας κοιμήσεις μόνο. Όχι, τότε. Μας δεις καναβάλιουμε εδώ τέλος, και... Τέλος, τέλος. Και περάσαμε γυρίσκονο σε Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουν οι άλλοι τότε. Εγώ ήθελα να πω λίγα παραπάνω, ας μιλήσουν οι άλλοι. Βάσκε, πες το Μαλάτο. Θα μιλήσουμε μετά. Μαλάτο. Να μιλήσει η μικρή ομάδα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Η οποία σε όλα τα σπορ, τα τέσσερα μεγάλα δηλαδή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο, είναι και στους άντρες και στις γυναίκες πρώτη. Μπράβο. Επίσης ήθελα να πω... Να σηκώσουμε για... τη σημαία της Ελλάδος τώρα. Να κάνουμε άγημα. Να σταματήσεις να λες αυτά που λες, γιατί δεν σε πιστεύει κανένας. Εμένα, ενώ εσένα... Με μείον 15 δεν μπορείς να είσαι η καλύτερη ομάδα. Βλαδιβοστόκ, Σιβηρία είσαι. Να σηκώσω τη σημαία της Ελλάδος εγώ τώρα. Και ο απολογισμός σου της εβδομάδας... Ο απολογισμός της εβδομάδας είναι... Είναι ότι έπαιξα ποδόσφαιρο και με απολογισμός στην Ελλάδα. Φάπα τη Δευτέρα στο βόλεϊ από εμάς με μισή ομάδα μέσα στο γήπεδό σας. Φάπα σήμερα χτες από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Φάπα στο μπάσκετ από τον Απόλλωνα Πάτρας και με την αντιπαθητική ομάδα, γιατί δεν κάθεται σαν κάτι άλλες. Και ούτε κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Σας κάθεται, δεν είναι. Στα Αγρίνιο. Δεν υπάρχει ρε μαλάκα Μάκη Γέρση. Να μην βγει. Τι είμαστε να πούμε. Με σας μιλάμε. Περίς να πούμε με την. Μιλάμε. Πώς τη λέτε την κόμμα ναι. Του Νέγκα την κόρη. Που δεν έβγαινε ο Κυριακίδης δυο μέτρα από το τέρμα να πιάσει την μπάλα. Με σας κάθεται αυτή η ομάδα. Τέτοια δεν γίνονται. Πάμε τώρα στην ομάδα. Φυσικά θα τονίσω την αιμονή του κυρίου Μπέντο. Με τον Καρντόσο, ο οποίος είναι ο δικός μας Μπερμπάντοφ για φέτος. Ο άνθρωπος δεν στριβογλού καθόλου. Ναι. Δεν μπορώ να τον βάζει. Καταλάβω. Γιατί δεν τον βάζει. Ξέρω γιατί τον βάζει, δεν είμαι εγώ προπονητής. Καμία μίζα, τίποτα. Και όπως του είχα πει στον πρώτο γύρο, ότι αυτή η ομάδα της Λάρισας από τον Ολυμπιακό είναι για 4 γκολ. Και απεδείχτη μέσα στα πρώτα 10 είχε βάλει 2. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Ησυχία ρε παιδιά. Ναι, ναι, λέγε, ήταν καλή. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα. Πέραν από 3 λάθη που κάνανε στην άμυνα, ήταν πάρα πολύ καλή επιθετικά. Έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν μετράω αυτές που λένε τελικές γεμίσματα και αδειάσματα. Ησυχία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, οι νέοι παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο Ανδρούσος ήταν εξαιρετικός. Έχω πει ότι είναι πολύ καλός εκτελεστής σαν δεύτερο center for. Εκείνος βέβαια το βάζει χαφ. Άλλη ιστορία. Και επίσης η αλληλοκάλυψη που είχαν, χαιρόμουν που έβλεπα όταν έπαιρνε την μπάλα παίκτη τη Λάρισας, πηγαίνανε πάνω του δύο παίκτες στο λιγότερο. Με λίγα λόγια. Χάσαμε τον Ιντέγε για μεθαύριο με την Οσμανλή Σπόρα. Τουρκαλάδες εκεί. Όχι, δεν είναι σίγουρο, Γιάννη. Δεν είναι σίγουρο. Ανκαρά, δεν ξέρω, έπαθε λέει μια κάκωση. Δεν είναι σίγουρο και ίδιο. Ανέβασε ίδιο στο Instagram ότι μάλλον θα παίξει. Άστα να Τουρκαλάδες. Ευκαιρία Τουρκαλάδες. Γιατί Τουρκαλάδες. Γιατί δεν γιατί Τουρκαλάδες. Εγώ. Γιατί. Μου σφάξαν 6 παππούδες. Ας μην έκανες κατακτητικό πόλεμα. Να μην μας σφάζαν τους παππούδες. Τι είχε 6 παππούδες ή 3 γάμους κάνανε. Τι ήταν. Ήταν πολύ γραμμική και παππούδες. Αδέρφια της μητέρας του πατέρα. Α, 3 φορές παντρεύτηκαν οι γιαγιάδες. Λοιπόν, αδέρφια της μητέρας του πατέρα. Κατακτητικό πόλεμο πήγε. Και μην γελάς Ιορδάνη, γιατί σε αυτό δεν σηκώνω αστεία. Ναι. 6 παππούδες πρώτη φορά είδα εγώ. Αν εσένα σου είναι συμπαθείς οι Τούρκοι. Όχι, οι 6 παππούδες είναι. Όχι, μαλάκες, αυτό μπερδέξτε με τον Τζόρνταν, μην το βάζεις. Εγώ δεν γουστάρω τους Τουρκαλάδες. Δεν γουστάρει, γιατί κάναμε κατακτητικό πόλεμο και μας πήγες. Δεν κάναμε η Ιωνία, αγαπητέ Κώστα Μηδενιστή. Είναι ελληνικός χώρος εδώ και 6.000 χρόνια. Ποια η Ιωνία, η Μικρά Ασία εκείνος. Και υπάρχουν. Απλά λέω, αλλά ναι. 7.500 ελληνικές πόλεις. Άστο τώρα, επειδή... Τώρα για μεθαύριο, ναι, ευκαιρία είναι, εάν δεν παίξει ο Ιντέγε, να παίξει ο Ανσαριφάρ. Πάλι καλά που το δηλώσατε. Φυσικά. Έτσι. Και αν μπορείς να πας σε ένα 4-3-1-2, δηλαδή με 3 κόφτες στο κέντρο, Φορτούνι έχουμε δεκάρι, παίκτες, δεκάρι το Φορτούνι και μπροστά τον Ιντέγε και τον Ανσαριφάρ. Από δεξιά να δεν παίξει ο Ιντέγε, ποιο να βάλει δεύτερο. Αν δεν παίξει ο Ιντέγε, θα παίξει μόνο με τον Ανσαριφάρ και το Σεμπά. Και θα πάει 4-3-3. Μάλιστα αυτό. Από εκεί και πέρα, η ομάδα
στα 2/3 του πρωταθλήματος έχει διαφορά μόνο από τον Πανιούνιο 13 βαθμούς. Η άλλη είναι ακόμα πιο πίσω. Πιο πίσω και από τον ΠΑΟΚ με τους 15 βαθμούς. Οπότε πρέπει και επιβάλλεται να κερδίσει τα 6 από τα 10 εναπομείναντα παιχνίδια. Τέλος ήθελα να πω ότι στα 20 πρώτα παιχνίδια που έχω δει όλες τις ομάδες και όλους τους αγώνες τους, βλέπω ότι η διαιτησία δεν είναι καλύτερη από πέρυσι, ούτε από πρόπερση, ούτε από παραπρόπερση. Και έρχομαι στο σημείο να συμφωνήσω με τον κύριο Μελισανίδη που έλεγε ότι κάποιοι διαιτητές είναι για να σφυρίζουν στο σταθμό Λαρίσης. Του χρόνου είναι η φετινή, κύριε Μελισανίδη. Του χρόνου θα συμφωνήσεις. Θα συμφωνήσεις του χρόνου. Του χρόνου θα δω και θα πω. Δεν αξιέπω ξέρω. Λίγο. Εκλογές δεν γίνανε. Εσύ άσα παραμύθια από τους διαιτητές γιατί 90 χρόνια σε κυνηγάνε οι εξωγήινοι. Δύο πρωταθλήματα έχεις κλάψει. Τίμια όμως. Μαθαβούρση. Τίμια όμως. Άσα τίμια τώρα με τον Τζοχατζόπουλο. Άσε τώρα. Μη μας δούμε. Τίμια όμως. Μη μου λες εμένα τέτοια. Τίμια όμως. Ρε ο Άκης ερχόταν στο γραφείο μου. Άσα εσύ, τώρα. Εσύ ρε μαλάτε έχεις τον κόκκο του σημείτη ολόκληρο να πούμε τώρα. Άσα τώρα, τώρα τα παραμύθια δεν σε πιστεύουν οι παοξίδες. Αυτοί που σκέφτονται. Τι εγώ τι λέω την αλήθεια και μου λένε στην αλήθεια. Ρε, γελάει ο κόσμος την μέσα. Αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Την αλήθεια. Αυτά. Η μεγάλη ομάδα γίνεται κατόπιν αποτελεσμάτων και συνεχών. Ναι. Όχι όπως θα ξέρεις εσύ. Ωραία. Τέλη Σεπτεμβρίου ήσασταν για γέλια. Τέλος. Και από 1η Οκτωβρίου γίνανε το μαδάρα. Μήνυμα 15. Τέλος. Λέγε.